Καλό μεσημέρι, κύριε Δέλη, καλή εβδομάδα. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Τι βλέπετε με τις υποκλοπές? Κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι από εδώ, από εκεί. Τι γίνεται? Νομίζω ότι μπροστά στα μάτια μας, κύριε Βούλγαρη, ξεδιπλώνεται ένα απίστευτο σκηνικό. Ναι. Αποκαλυπτικό ενός ολόκληρου συστήματος φακελωμάτων, χαφιεδισμού, παρακολουθήσεων, από το οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ναι, έτσι όσα, ναι, βλέπουμε και εμείς και διαβάζουμε, δεν εξαιρείται κανένας. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Εσείς ήσασταν προνομιούχοι, ήσασταν από τους πρώτους που παρακολούθησαν. Εντάξει, ναι, έχει το ΚΚΕ, ναι, τα μέλη του, τα στελέχη του έχουν αυτό το προνόμιο, ξέρετε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να, κατά την άποψή μας, να σκεφτεί ο κόσμος είναι, ναι, πρώτον ότι αυτά δεν γίνονται εν κενό. Και βεβαίως πατάνε πάνω σε ένα υπαρκτό θεσμικό και νομικό πλαίσιο οδηγιών, νόμων, κανονισμών και του ελληνικού κράτους και πολύ περισσότερο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την εμπορία, την εμπορική κυκλοφορία, ναι, του Predator, του Pegasus, όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, ναι, όπως τα ονομάζουν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, κύριε Βούλγαρη, ότι αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών αξιοποιείται και για λόγους αποπροσανατολισμού από την ίδια την ουσία του θέματος, αυτήν που σας είπα πριν από λίγο. Ναι, δηλαδή, ναι, κανείς δεν μιλάει για το θεσμικό πλαίσιο. Για το ότι δηλαδή γίνονται παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για λόγους ριζοσπαστισμού, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας βεβαίως έννοιες οι οποίες μπορούν να γίνουν κυριολεκτικά λάστιχο και να μην εξαιρείται κανείς. Και αν κανείς βάλει κάποιες χιλιάδες παρακολουθήσεις και πολλαπλασιάσει και τις επαφές που έχουν αυτοί οι παρακολουθούμενοι, τότε προκύπτει ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τηλέφωνα τα οποία παρακολουθούνται. Επίσης, αν θέλουμε να φωτίσουμε σφαιρικά το θέμα, κύριε Βούλγαρη, νομίζω ότι επίσης μπροστά στα μάτια μας γίνεται ένα άγριο ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών λογαριασμών, ναι, μεγάλων. Για πείτε το αυτό, δηλαδή. Επιχειρηματικών λογαριασμών, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Από ό,τι φαίνεται, έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια εκεί στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ναι. Το βλέπουμε αυτό με συγκροτήματα τύπου να αναπροσαρμόζουν τις τακτικές τους έναντι των κομμάτων εξουσίας, έναντι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό, είναι και ξεκαθάρισμα και πολιτικών λογαριασμών. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το ΚΚΕ από το 2016 ακόμα, στη σημερινή, στη σύμφωνη, ναι, εποχή, ναι, είχε καταγγείλει την παρακολούθηση του τηλεφωνικού του κέντρου, παρακαλώ, στον Περισσό, δηλαδή της κεντρικής του οργάνωσης στη χώρα, την παρακολούθηση από το 2016, από τότε που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν έγινε, ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλήφθηκε η παρακολούθηση, τα κρούσματα της παρακολούθησης των συνακροάσεων και τα λοιπά, και από την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε η Εξεταστική Επιτροπή ασχολήθηκε με το ζήτημα, ούτε και κλήθηκε κανένας από τους μάρτυρες που πρότεινε το ΚΚΕ σε αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία τελικά έγινε μια συγκαλυπτική επιτροπή. Δεν είναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Δελή, γι' αυτό είπα, ναι, και πριν, χαριτολογώντας, είστε προνομιούχοι στο ΚΚΕ, ήσασταν από τους πρώτους. Δεν είναι ντροπή για το πολιτικό, για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και για λόγους που προαναφέρατε πριν, να παρακολουθείτε ένα ιστορικό κόμμα όπως το ΚΚΕ? Δεν είναι ντροπή ντροπή να παρακολουθείτε οποιοδήποτε, κύριε Βουλγαρή. Και να έχουν και νόμους που να μην μπορούμε να μάθουμε και τίποτα. Έτσι ακριβώς. Να το έχουν δέσει έτσι, λοιπόν, ώστε να κάνουν ό,τι θέλουν και λογαριασμό να μην δίνουν. Βλέπετε λοιπόν ότι κι εσείς ορθολογικά, βλέπετε ότι τελικά προσκούεται σε όλα αυτά τα απόρριτα, σε όλα αυτά για τα οποία δεν πρέπει να γίνεται. Σε ένα απόρριτο το οποίο έρχεται και βολεύει πάρα πολύ, όχι τους παρακολουθούμενους, αλλά τους παρακολουθούντες, ναι, οι οποίοι
δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Αυτά λέγανε στην Εξεταστική Επιτροπή, από όσα τέλος πάντων έγιναν γνωστά μετά τα όσα υπόθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα κατά την άποψή μας. Συνολικό ζήτημα. Πούμε και Βουλγαρία ότι δεν είναι και τόσο ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι ότι πριν από μερικά χρόνια είχε καταγγείλει η ίδια η κυρία Μέρκελ ότι παρακολουθείται από τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα σπόρο στο οποίο επιδίδονται οι μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σπόρο στο οποίο επιδίδεται το ίδιο το σύστημα προκειμένου να θωρακίσει εδώ την εξουσία του, την αναπαραγωγή του. Να θωρακιστεί αυτό που λέμε εμείς, γιατί εμείς, ξέρετε, τα λόγια μας δεν τα μασάμε, να θωρακιστεί η δικτατορία του κεφαλαίου, η οποία αυτή τη στιγμή βασιλεύει σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Και είναι ένα μέσο και για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά και για να ελέγχει, όπως νομίζει, την κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο δεν πρέπει να συμβιβαστεί ο κόσμος. Σε καμία περίπτωση. Κοντά στα άλλα του μεγάλα προβλήματα, της ακρίβειας, της ανέχειας, της φτώχειας, της ανεργίας κτλ. Και αυτό το αξιολογούμε ως ένα σοβαρό ζήτημα και νομίζω ότι και ο κόσμος το αξιολογεί ως τέτοιο και δεν πρέπει να δώσει το δικαίωμα και δεν πρέπει να επιτρέψει σε κανέναν και για οποιοδήποτε λόγο να παρακολουθείται η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, πολύ περισσότερο βεβαίως η πολιτική δράση των κομμάτων όπως συνέβη με το ΚΚΕ. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις σε σχέση και με αυτό που είπατε για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να πάει η χώρα σε εκλογές, το βλέπετε? Πώς το εκτιμάτε αυτό? Ποιος μπορεί να το αποκλείσει, κύριε Βούλγαρη, αυτό? Νομίζω ότι κανένας δεν θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την εξάντληση της τετραετίας. Αυτό που ξέρετε εσείς, ξέρουμε κι εμείς. Από την άλλη, η δυναμική των εξελίξεων είναι τέτοια που μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτός ο σχεδιασμός να ανατραπεί. Και η δυναμική των εξελίξεων όχι μόνο σε σχέση με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, με τα γενικότερα ζητήματα. Το ζήτημα της οικονομίας, με το ζήτημα του πολέμου, με το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικά εκρηκτικό μείγμα προβλημάτων, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των λαϊκών οικογενειών. Τη δυσκολεύουν πάρα πολύ και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμείς οποιοδήποτε εκλογικό ευνηδιασμό από την κυβέρνηση. Και κανείς νομίζω ότι δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δελή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.